Mi niña María, de los ojos verdes, sabes que eres mi pasión y por eso te quiero. Ευγενία μου, καλό πρωινό. Σε καλημερίζω από τη Φλόριντα. Καλημέρα σε όλους. Καλό μήνα να έχουμε. Λοιπόν, ζεις στην Αμερική, ζεις στη Φλόριντα και νομίζω αυτή είναι και η μαγεία της τεχνολογίας που μπορούμε να κάνουμε μια όμορφη κουβέντα σήμερα, μια ωραία συνέντευξη μέσα για λογαριασμό του News Pistol TV που ο κόσμος σε έχει γνωρίσει και μέσα από το site μου. Και νομίζω ότι τα βήματα που κάνεις, ειδικά το 2021, τα βήματα που έκανες, ήταν πολύ σημαντικά και πολύ ανωδικά. Και εγώ αυτό νομίζω και το πιστεύω και φαίνεται. Κυρία Φαντάσου όμως, να κάνουμε αυτή την κουβέντα πριν 20 χρόνια, δεν θα υπήρχε αυτό. Αλλά έπρεπε να περιμένουμε και εμείς λιγάκι να οριμάσουμε, να μεγαλώσουμε. Μια χαρά είμαστε τώρα. Λοιπόν, νομίζω ότι η επιτυχία και τα σωστά βήματα έρχονται μέσα από σκληρή δουλειά. Πάρα πολύ σκληρή δουλειά, καλούς φίλους, γύρω και πολύ τύχη. Υπάρχει και αυτό. Πιστεύεις το παράγοντα τύχη? Πιστεύω ότι ο άνθρωπος είναι, όταν είναι πολύ δυνατός, μπορεί να καταφέρει πάρα πολλά πράγματα, αλλά δεν αρκεί μόνο αυτό. Και η τύχη παίζει ρόλο και πάντα αν έχουμε λιγάκι πιο πολύ θα είναι και καλύτερα. Εσύ, Ευγενία, αν δεν κάνω λάθος, γεννήθηκες στην Βουλγαρία, στη Βάρνα της Βουλγαρίας. Έχεις κάνει, όπως διάβασα το βιογραφικό σου, πάρα πολλές μουσικές σπουδές. Βρέθηκες στην Κύπρο κάποια στιγμή και τα τελευταία 6 χρόνια ζεις στην Αμερική. Για μίλησέ μου για αυτή την μουσική διαδρομή. Πώς ξεκίνησες να ασχολείσαι με το τραγούδι, γιατί αν δεν κάνω λάθος, από 5-6 χρονών άρχισες να έχεις έτσι την πρώτη σου επαφή. Ακριβώς. Είμαι ένα παιδί που ξεκίνησα με τη μουσική από πολύ μικρή ηλικία. Είμαι άνθρωπος στον κόσμο, όπου και αν πάω, μπορώ να βρω τον εαυτό μου. Δεν νιώθω νοσταλγία ποτέ και δεν ένιωσα. Η μουσική είναι το μόνο σταθερό πράγμα στη ζωή μου. Άρα οι χώρες αλλάζουν, όπως το έχουμε δει, αλλά η μουσική ποτέ δεν αλλάζει. Έτσι και εγώ. Ξεκίνησα πολύ μικρή, έχω σπουδάσει, έχω τελειώσει ακαδημία με κλασικό τραγούδι. Έχω διδάσκει για πολλά χρόνια και συνεχίζω. Λόγω του κορονοϊού αυτή τη στιγμή τα πράγματα είναι λίγο πιο δύσκολα, αλλά ξεκινάμε και πάλι. Αν σε ρωτούσα να μου πεις ποιο είναι το είδος της μουσικής και της τραγουδιού που σε εκφράζει σε ένα 100% θα μπορούσες μετά από τόσα χρόνια να μου πεις ότι εγώ ανήκω σε αυτή την κατηγορία. Εγώ ανήκω στο ελευθερολαϊκό. Ωραία. Αλλά μέσα στην καρδιά μου είναι οι rock μπαλάδες, το rock. Δυστυχώς δεν μπορούμε να κάνουμε μόνο αυτό που μας αρέσει. Και πρέπει να κάνουμε τα πράγματα και τα τραγούδια για τον κόσμο, γιατί δεν τραγουδάμε μόνο για τον εαυτό μας, δεν κάνουμε τη μουσική μόνο για τον εαυτό μας. Κάνουμε όλο αυτό για να κάνουμε τους άλλους να νιώθουν όμορφα, ωραία, να δώσουμε χαρά. Και νομίζω ότι όλοι οι άνθρωποι που ασχολούνται με μουσική, με θέατρο, με σινεμά, με τα πάντα όλα αυτά, δίνουν πάρα πολύ χαρά στους υπόλοιπους. Και αυτό πρέπει να συνεχίσουμε να το κάνουμε. Φαντάζομαι ότι με την απάντηση που μου έδωσες ότι είσαι ένα άτομο
μια καλλιτέχνητα, άρα που συμβιβάζεσαι ακόμη και σε δύσκολες καταστάσεις. Βέβαια. Αλλιώς δεν μπορούμε να προχωρήσουμε μπροστά. Πρέπει να είμαστε ανοιχτό μυαλά. Έχεις μία συνεργασία σταθερή τα τελευταία χρόνια με τη Spicy Music. Μία ομάδα νομίζω πάρα πολύ έμπειρη που βοηθάει νέους καλλιτέχνες, που βοηθάει καλλιτέχνες να εκπληρώνουν τα δικά τους όνειρα και να τα διευρύνουν, γιατί όχι. Και θέλω να μου μιλήσεις και για τη συνεργασία σου με τη Spicy, αλλά και για το τελευταίο κομμάτι που έχετε κάνει, που βγήκε μάλιστα πρόσφατα και ένα υπέροχο remix μαζί με το φίλο μου τον Βαλεντίνο. Ο DJ Βαλεντίνο, ακούστε το τραγούδι, είναι υπέροχο. Ας το δούμε ότι είναι και το καλύτερο που έχει κάνει. Κανώστε. Ναι, Spicy είναι το record label. Είμαι πάρα πολύ ευχαριστημένη για τη συνεργασία μαζί τους. Και αυτό που, ξέρετε, πρέπει να υπάρχει μια φιλία, πρέπει να υπάρχει μια ενέργεια μεταξύ των ανθρώπων όταν δουλεύουν. Και αν υπάρχει αυτό, η συνεργασία είναι πάρα πολύ καλή και όλο το έργο βγαίνει πάρα πολύ καλά. Και εγώ νομίζω ότι αυτό το αποδείξαμε με όλα αυτά τα τραγούδια που έχω βγάλει. Ο κόσμος το βλέπει, εγώ είμαι ευχαριστημένη, Spicy είναι ευχαριστημένη, αλλά προχωράμε μπροστά. Έχεις σκεφτεί το ενδεχόμενο να αφήσεις τη ζωή σου εκεί και να έρθεις για κάποιο διάστημα να μείνεις εδώ στην Ελλάδα, να δοκιμάσεις αυτό που λέμε την τύχη σου, αν μου επιτρέπετε αυτή η έκφραση, ίσως να δουλέψεις σε κάποιο νυχτερινό κέντρο? Γιατί να έρθω και να αφήσω όλο αυτό που έχω εδώ, για να αφήσω όλα αυτά που δεν υπάρχουν εκεί? Γιατί μην ξεχνάτε ότι η Αμερική δίνει περισσότερες ευκαιρίες. Στη στιγμή που εγώ ακόμα και μπορώ να τραγουδάω και να είμαι ενεργή σε αυτό που κάνω, γιατί πρέπει να το αφήσω? Να έρθουν οι διακοπές, να έρθουν οι εμφανίσεις, ναι! Αλλά όχι και να αφήσω το σπίτι μου και να αφήσω αυτά που έχω, για να έρθω και να ξεκινήσω από την αρχή. Νομίζω ότι αυτό κάπως το έχω ξεπεράσει πλέον. Μπήκες τα τελευταία χρόνια στη διαδικασία να δουλέψεις στο μυαλό σου μήπως πήγαινε σε κάποιο talent show? Γιατί τα τελευταία χρόνια στην Ελλάδα υπάρχει άνθηση με την έννοια ότι πολλοί κόσμος πηγαίνει να δοκιμαστεί εκεί. Είτε λέγεται Voice, είτε λέγεται X Factor, και είναι παιχνίδια τα οποία τα έχει αγαπήσει το τηλεοπτικό κοινό. Αλλά στη συνέχεια βλέπουμε ότι ακόμη και οι νικητές δεν κάνουν καριέρα, δεν έχουν βήματα ανωδικά. Γιατί πιστεύεις γίνεται? Έχω άλλη μια γνώμη αυτό το πράγμα. Πρώτα, νιώθω πολύ τρακ. Δεν μπορώ να φανταστώ ότι θα σταθώ μπροστά στον κόσμο και θα με δικάζουν. Γιατί είναι με δικάζουν? Εγώ ξέρω ποιο είμαι, σε όποιον άλλο σου αρέσω. Ρε παιδιά, αφήστε με στην ησυχία μου, ας δουλέψω μια χαρά και δεν πάω. Πλάκα, αλλά νομίζω ότι αυτό ο είδος παιχνίδια είναι περισσότερο για νέα παιδιά. Δεν νομίζω ότι καλλιτέχνες σαν εμένα, οι οποίοι έχουμε δουλέψει αρκετά χρόνια, κάποιος έχει καταφέρει λίγο περισσότερο από τον άλλον, δεν νομίζω ότι πηγαίνοντας σε ένα τέτοιο είδος σοου πρέπει να αποδείξουμε σε ποιον, στον εαυτό μας. Αυτό το έχουμε κάνει. Άρα ψάχνουμε λίγη ευκαιρία να πάρουμε τη δόξα για να μας γνωρίσει περισσότερο κόσμο. Κάπως το βλέπω όχι και τόσο σωστό για αυτούς που έχουν κάνει κάτι. Για μένα αυτά τα σοου είναι περισσότερο για νέα παιδιά, τα οποία δεν έχουν την ευκαιρία να δουλέψουν σήμερα, γιατί ξέρουμε πώς είναι η κατάσταση. Δεν είναι τόσο πολλά τα κέντρα όπως ήταν και πριν. Τα πράγματα είναι πιο δύσκολα. Υπάρχουν πάρα πολλοί μουσικοί έξω και αυτό το πράγμα είναι ένα είδος που τους βοηθάει ο κόσμος να τους δει, να τους ακούσει και να έχουν την ευκαιρία κάποια μεγάλη εταιρεία να μπει από πίσω τους και να τους βοηθήσει. Άρα εγώ προσωπικά δεν θα πήγαινα. Μπορεί να είναι από την άλλη μεριά την κριτική επιτροπή, αυτό θα μου άρεσε πάρα πολύ.
ξέρω ότι σε λίγες μέρες θα κάνεις κάποιες εμφανίσεις στην Αμερική και στη Νέα Υόρκη και θα βρεθείς με αγαπημένους φίλους και αγαπημένους συναδέλφους σου, όπως είναι ο Γιώργος Αλίκης. Πώς και πώς. Για μου τις έχουμε για αυτές τις εμφανίσεις. Και οι υπέροχοι μουσικοί που έρχονται μαζί τους. Θα κάνουμε ένα tour το οποίο ξεκινήσαμε ακριβώς πριν να ξεκινήσει το COVID. Το ξεκινήσαμε, σταματήσαμε και τώρα τάχα το συνεχίζουμε, αλλά κάνουμε από την αρχή όλα. Ο κόσμος είναι πολύ, πολύ όλοι χαρούμενοι, ανυπομονούν να το ξεκινήσουμε, γιατί πιστεύετε ότι και εδώ, παρόλο που είμαστε πιο ελεύθεροι, έχουμε ξεχάσει εκείνο το πράγμα που να μας κάνει να χαιρόμαστε και να γελάμε πιο πολύ και να χορεύουμε και να ξεχάσουμε τα πάντα. Όχι τα πάντα, αλλά τουλάχιστον αυτά που έχουν συμβεί στα τελευταία 2-3 χρόνια. Ποιο είναι το tour που θα κάνετε? Ποιο είναι το tour που θα κάνετε? Θα πάτε μόνο Νέα Υόρκη ή θα γυρίσετε γενικά? Όχι, γυρίζουμε κανονικά. Πάμε στο Σικάγο, Βαλτιμόρη, Βοστόνη, Λος Άντζελες έχουμε. Αυτή τη φορά θα πάμε Μοντρεάλ, Τορόντο, Φλόριδα, αλλά έχουμε. Τέλεια. Και νομίζω, επειδή έχω μιλήσει με τους διοργανωτές, ότι όλες σας οι εμφανίσεις θα είναι sold out. Από ό,τι ξέρω, ναι. Όπως θέλω όμως σας με τα ρεπιλάκια, θα το βάλω πίσω πόρτα. Έτσι, backstage. Εδώ κλείνοντας, Ευγενία μου, σε αυτή την όμορφη κουβέντα που κάνουμε, να μου πεις πώς σκέφτεσαι τον εαυτό σου καλλιτεχνικά, μουσικά, μετά από 1-2 χρόνια. Θέλεις να έχεις κάνει πολλά τραγούδια, θες να έχεις κάνει ένα ολοκληρωμένο CD, θέλεις να κάποια στιγμή να έρθεις και στην Ελλάδα, να κάνεις κάποιες εμφανίσεις. Τι επιδιώκεις, τι κυνηγάς από εδώ και πέρα? Εγώ τίποτα. Για μένα κάθε μέρα είναι δώρο Θεού και προχωράω να κάνω αυτό που μου αρέσει. Βέβαια, περιμένω καινούργιο τραγούδι από τον παραγωγό μου, τον Μιχάλη Τολετσίδη. Ανυπομονώ να έρθω Ελλάδα, αυτό θα γίνει πριν τον Ιούνιο, για το καινούργιο τραγούδι. Να δω τους φίλους μου, να δω τους συνεργάτες μου εκεί. Θα υπάρχουν σίγουρα και κάποιες εμφανίσεις. Τι θα γίνει μετά από ένα χρόνο, δύο, δεν ξέρω. Δεν θέλω να πιστεύω και να ελπίζω. Ας δούμε, ας βλέπουμε μέρα με τη μέρα και στο κάτω-κάτω δεν είμαι εγώ άνθρωπος που αποφασίζει. Πλέον από πίσω μου έχει μια γερή ομάδα και εγώ απλά ακολουθώ. Ήρθε η ώρα να το κάνω. Ως τώρα εγώ έδινα τις εντολές, από εδώ και πέρα κάποιος άλλος. Ευγενία μου, εγώ θέλω να σε ευχαριστήσω πάρα πολύ για το χρόνο που μας διέθεσες. Μας είδε πολλοί κόσμος, μας είδαν φίλοι από όλη την Αμερική, να ξέρεις, από την ελληνική ομογένεια, γιατί το News Pistol TV καθημερινά, και πρέπει να σου το πω και εσένα, έχει περίπου 200.000 επισκέπτες μόνο από τον Καναδά και από τη Νέα Υόρκη. Και αυτή είναι η δύναμη του δικού μας τηλεοπτικού καναλιού και του site μου προσωπικά. Και θέλω να σε ευχαριστήσω πάρα πολύ που τα είπαμε σήμερα. Εγώ ευχαριστώ και ξανά καλό μήνα σε όλους, υγεία να έχουμε και θα τα πούμε και από κοντά, τώρα στο τώρα. Καλό tour να έχετε, να σκίσετε με τον Γιώργο και τη Βασιλική και σε περιμένουμε Ελλάδα. Ευχαριστώ πάρα πολύ, να είστε καλά.